Βρισκόμαστε έξω από τις τράπεζες, όπου σε όλη την χώρα αυτή τη στιγμή επικρατεί το αδιαχώρητο, και αυτό γιατί η ανακοίνωση του ότι θα μπορούν οι πολίτες να σηκώνουν μαζεμένα τα 300 ευρώ της εβδομάδας από τα 60 της κάθε ημέρας οδήγησε στο σημερινό αποτέλεσμα. Καθώς βλέπαμε όλη την εβδομάδα τις τράπεζες άδειες, τα ATM να είναι σχετικά άδεια, και σήμερα από τις 6-7 η ώρα το πρωί να γίνεται ένας πραγματικός χαμός σε συνθήκες καύσωνα, με τον ήλιο να καίει. Σε όλες τις τράπεζες υπάρχουν τεράστιες ουρές, τόσο για τα ATM όσο και για τα γκισέ που εξυπηρετούν τους πολίτες. Να αναφέρουμε ότι η σημερινή εβδομάδα, και με το όριο ανάληψης σωρευτικά των 300 ευρώ, λήγει στις 12 το βράδυ της Παρασκευής. Από αύριο Σάββατο έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου ισχύει η νέα εβδομάδα, όπου το μόνο που αλλάζει είναι ότι σωρευτικά μπορεί κάποιος να σηκώσει 420 ευρώ, συν δηλαδή τα λεφτά του Σαββατοκύριακου. Για να καταλάβει κάποιος, αν δεν σηκώσει τα 60 ευρώ το Σάββατο, μπορεί να πάρει 120 την Κυριακή, ή 180 τη Δευτέρα, ή 240 την Τρίτη, και ούτω καθεξής, μέχρι το ποσό το συνολικό μπορεί να σηκώσει τα 420 ευρώ, τα οποία μπορεί να σηκώσει άμα θέλει και το επόμενο, και την από κάρτα, τα μεσάνυχτα. Και από την κάρτα, βέβαια. Από... Ναι. Και από την κάρτα, δηλαδή το ATM μπορεί να βγάλει 120 ευρώ. Η μόνη διαφοροποίηση, yeah. Το όριο ανάληψης παραμένει στα 60 ευρώ. Μόνο που μπορείς να τα παίρνεις όποτε θέλεις, και ανάλογα με το πόσες μέρες έχεις να πάρεις, τόσα χρήματα δικαιούσε. Μάλιστα. Τώρα, σημαντικό. Το σημαντικό επίσης είναι για τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή το αργότερο μέσα στο Σαββατοκύριακο, και αφού ληφθεί η έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα δημοσιεύσει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία θα γίνονται εισαγωγές ανά επιχείρηση και ανά ημέρα 100.000 ευρώ. Ενώ αυξάνεται και το ημερήσιο όριο που μπορούν οι τράπεζες να πραγματοποιούν πληρωμές από τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, αναμένεται να δοθεί παράταση στις επιταγές που θα σφραγιστούν. Ωστόσο, διατηρείται να μην γίνεται η αποπληρωμή τους με μετρητά, αλλά μόνο διατραπεζικά. Αυτή είναι η πολύ σημαντική πληροφορία για τις επιχειρήσεις που έχει προκύψει. Οι άνθρωποι είναι μέσα. 500 τι, εγώ έχω το 540 νούμερο. Και ήρθα από τη λεκάνη και μου δώσετε 60 ευρώ να το δώσω στο λεωφορείο. Δεν ντρέπονται. Άντε. Αν δεν ήρθατε να πάρετε το 300 όλο, όλη την εβδομάδα. Δεν τα πήρα για να τα πάρω αυτό. Έπρεπε να ανακοινώσω. Οι εντόπιοι δεν θα έρθουν την Παρασκευή, θα έρθουν από τα χωριά. Γιατί με τα λεωφορεία κατεβαίνουν. Άμα χάσει το λεωφορείο, θα με δώσει 60 ευρώ να πάω στο λεκάνη. Δεν μου τα δίνει. Πώς για. Ο Χορτάτος από το πεινασμένο δεν έχει χαμπάρι. Εγώ παίρνω σύνταξη γερμανικιά. Κρατάει τα χρήματα και τα δίνει λογική. Να έχουν να φάνε αυτοί, να κλέψουν. Κατάλαβε. Πήγα να πάρω τη δικιά του συνέστη και τη κυρία. Η κυρία ήταν άρρωστη. Δεν μπορούσε να έρθει. Δεν με τα δώσει. Αλλά δεν φταίει ο ταμείας. Είναι πάει ότι τον πού θα κάνει. Και σένα του σε λένε. Δεν κάνει το κεφαλίο δουλειά. Έτσι είναι. Αλλά φταίνε αυτοί που βγάλανε, που τον βγάλανε. Η Ελλάδα καλά προχωρούσε, ο καημένος Σαμαράς και πού δεν πήγε. Και όλοι τον ήθελαν. Αυτόν τον παραγράνει οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, να φύγει από το μνημόνιο. Δεν βγαίνει από την Ελλάδα, δεν τη βγάζουν από την ΕΟΚ, γιατί είναι το κλειδί. Γι' αυτό χωρίζει αυτός. Πόση ώρα, 2 ώρες περιμένω. Και ακόμα σταματάω. Α, μέσα. Και δεν ξέρω πότε θα τελειώσουμε. Το 300 περιμένετε. Το 300, όχι 200. Εξυπηρετηθήκατε. Ναι, αμέσως. Με το Στάνιο. Το 300 και εσείς ήρθατε να πάρετε. Ναι, τι να κάνουμε. Το 500 ακόμα δεν πάνε στο διάλο. Ναι. Από τις 7.30 το πρωί. Και έχω πάρει 684 νούμερο. Μάλιστα. Εσείς είστε για το 300. Για το 300. Δεν ήρθατε όλη την εβδομάδα. Όχι, εγκλωβιστήκαμε όλοι σε αυτό σήμερα και γίνεται εδώ μέσα της τρελής από το πρωί. Δεν περιμένατε ότι θα έχει τόσο πολύ κόσμο εδώ σήμερα. Δεν περιμέναμε, αλλά να που έτυχε. Εξυπηρετηθήκατε, κύριε. Ναι, πολύ εύκολα. Τώρα ήρθατε, ρε παιδιά, η ώρα 6 έπρεπε να αρχόσαστε. Η ώρα 6 τι γινόταν.
Μπες μέσα. Για το 300 όλοι δεν μας αφήνουν να μπούμε μέσα. Γιατί? Κανάλι, δεν μας αφήνουν. Για το 300 όλοι. Τι είναι αυτό να μπούμε μέσα, τι βεζίλια είναι αυτά. Πώς μας κατάρρυψαν.